ο διάολος να πάρει τη μοίρα μου. Θα σε είχα σπάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου. Με ένα σαλάμι οφημένο καιρό στο ψυγείο. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Και ένα, και δύο, και ένα, δύο, τρίο. Και πήρα τους μπάτσους αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και πάω μένα, τους είπα πως σε ροφώνησα. Στη Μιλάνη του Τιμάη μας είχα γυαλίσει. Κι ένα σαλάνι με σένα μας είχα γεμίσει. Ήρθα στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε. Και στα μπαλκόνια βγήκανε για να μην χάσουνε. Κόπο να δεις το αίμα του πλήθους παγώνει. Με ένα σαλάμι που παίρνανε σε ένα σεντόνι. Και πλάκες να δεις να γράφει ο τύπος διάφορα. Και να μπορώ κοίταρε πως θα κατάφερα. Για να σε κάνω κοντά μου ξανά να γυρίσεις. Στα λαϊκά να κοπούν εντελώς οι πωλήσεις. Μου την παράει καθίζω και μου την παράσταση. Τους δείχνω να παίρνεις κόμμα μόνο σαν λαμάκι. Και τους ρωτάω αν έχει κανένα ουζάκι. Που λες τους την πίπη να θέλουνε να με λιντσάρουνε. Και για μια πλάκα τη γεφάλι να μου πάρουνε. Κάπου εδώ μπορώ μια στιγμή να γλιτώνουν. Προφυλακιστέω με βγάζουν και μέσα με πόνουν. Και λέω την αλήθεια και τώρα πια δεν με πιστεύουνε. Έλλη και γιατροί μες στο ταφνί μ' αποφεύγουνε. Και περιμένω μωρό μου να έρθεις να τους πεις πως είσαι καλά. Δεν είσαι σαλάμι και ζεις. Κάπως έτσι ήτανε αυτό το τραγούδι, έτσι τελειώνει με αυτή την υπέροχη ατάκα, την οποία για χάρη της συνέχειας κανονικά ενορχιστρωτικά θα πρέπει να πάει προς τα πάνω το τραγούδι τώρα. Αλλά επειδή ο άλλος ο στίχος που γράψαμε μαζί με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Λιώσιμο δεν είναι πολύ καλός και δεν μπορώ να τον θυμηθώ. Θα τον διαβάζω από μέσα και θα τα λέω και πιο σιγά, μπας και μπορώ να τα θυμηθώ. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια. Τι έγινε αυτός από το 89 μες στο τρελάδικο? Πώς κατέληξε ο Ζωέξ τον ρωτάει από το 2006, 12 χρόνια τώρα. Τι έγινε? Ακόμα στην τρελάδη μου που ζουρέτει. Μα το κορίτσι σαλάμι δεν φάνηκε πουθενά. Και στο κελί με κλειδώσανε μέσα για τα καλά. Με κάτι ρεμάνια κατά φαντασία μουσικούς. Που πρέπει να είσαι τρελός για να τους ακούς. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Μην ανησυχείτε. Τα παιδιά είναι κατά φαντασία μουσική, όχι ότι δεν είναι καλή. Απλά για να μπορέσει να του ακούσει, πρέπει να είσαι και εσύ τρελός. Πρέπει και εσύ να κάνει μια βουτιά στο ασυνείδητο για να μπορέσει να συντονιστεί. Γιατί του λέει ότι παίζουν άμα δεν του ακούσει. Ακούς μόνο το Φροσίνη, το Δημήτρη, στο μπάσο. Γιατί ο Φροσίνης είναι ο μόνος λογικός. Γι' αυτό μπορεί να συντονιστεί στο δικό σου στο επίπεδο. Απλά δεν ήθελε να βγει από εκεί μέσα. Λόγος ο Φροσίνης μέσα να κλειστεί ήταν άκυρο. Του είπαν με αυτούς απλώς κοιτούσε το άπειρο. Βλέπω έναν κόσμο τρελό, τους λέει κι ας γελάσω. Καλύτερα να κάνω.
κάτσω εδώ να παίζω τον μπάσο. Δημήτρης Προσύνης. Όλοι του φίλοι εμείς τον φωνάζουμε Βούκλι. Ή το όνομά του Μάιχη και Παρατσούκλι. Θα την παραχτύπαγε μονάχα με την κεφάλα. Γι' αυτό τον φωνάζαν συχνά και Βουκυφάλα. Κανείς δεν του είχε πει πως υπάρχει μπακέτα. Τα χατσαπλάς παίρναν πακέτα πακέτα. Ως Μέγας Αλέξανδρος του συστήθηκα εγώ. Γι' αυτό χλιμητρίζει απόψε μαζί μας εδώ Σπύρος Λιβάνης. Συμφωνία δεν κάνει ο διάβολος με τον Λιβάνη. Να παίξει κιθάρα σαν να ήταν ο Σαντριάνη. Κιθάρα δεν μάθαινε, έλεγε να τρελαθεί. Και το σπυράκο μαγλάρο σαν μια αιμονή. Ωρες της Πλακίδης στα πλήτρας, ψυχάκια στρελών να πεις. Δεν ήταν τυχαίο το παιδάκι φαινόταν από νωρίς. Πατούσε διακόπτες σε ψυχία πλητηρία τύχους. Γιατί έλεγε πως τα κουμπάκια βράζουνε ήχους. Το βρήκα κλεισμένο μέσα σε μια κατάψυξη. Και αρχικά είπα πως ήταν κατάθλιψη. Μα πήγε εκεί η φωνή μη τυχό και ζεστάνει. Γιατί αν ζεσταθεί οι νότες δεν υπάρχουν που φτάνει. Άγγελος Τσιμιδάκης κυρίες και κύριοι.